δραστηριότητας, τα οποία στην ουσία και τις κλείστες τόσες φορές σημαίνουν κάτι το όνειρο. Ναι, πήγατε εσείς γιατί ανησυχήσατε, αντιλαμβάνομαι, και εσείς ο ίδιος για την όλη κατάσταση. Γιατί πληροφορήσετε τι συμβαίνει, φάκελοι πάνε, έρχονται κάποιοι πριν από κάποια χρόνια από κόκκινη και κίτρινη, έγιναν, ξέρω εγώ, πράσινη, ροζ, τι έγιναν, γιατί είναι σκουριασμένοι. Τι μπορεί να κάνει η UEFA, περιμένει κάτι επ' αυτού ή στο αίρεος του Θεού θα παραμείνουμε? Όχι. Η UEFA εκείνο το οποίο είχε εγκάμει ήταν να έρθει στην Κύπρο κατόπιν συνεννόησης με την ΚΟΠ και τις αρχές. Είχε διάφορες συναντήσεις τόσο με την Ομοσπονδία και με άλλους παράγοντες του ποδοσφαίρου, όπως επίσης και με τις αρχές, δηλαδή την αστυνομία. Διεπιστώθηκε ότι οι νόμοι είναι ιδιαίτερα αδύνατοι και κάπως δεμένα τα χέρια της αστυνομίας σε ό,τι αφορά αυτά τα θέματα. Εξυχνίας υποθέσεων, ναι. Όχι μόνο εξυχνίασης, αλλά ακόμη και εξυχνίασης. Δεν υπάρχει πουθενά κάτι που να λέει ότι ένας που κάνει τέτοια πράγματα κατά ανάγκη τιμωρείται. Έτσι δεν κατάλαβα. Ο Υπουργός της Δικαιοσύνης... Γι' αυτό εξάντου, ναι. Ο Υπουργός, ναι, πολύ ορθά καταθέτει νομοσχέδιο το αργότερο εντός του Γενάρη για να υπάρχει κατάλληλη νομοθεσία που έπρεπε να υπήρχε τόσα χρόνια. Δεν μιλούμε τώρα για αυτήν τη διακυβέρνηση, μιλούμε διαχρονικά. Έπρεπε, ναι, αυτά τα πράγματα να υπήρχαν. Δυστυχώς δεν υπήρχαν. Και όλοι μας μείναμε έκπληκτοι. Εμείς όλοι νομίζαμε ότι ήταν μεγάλο έγκλημα. Είναι έγκλημα, αλλά μόνο κατά του ποδοσφαίρου και τίποτε άλλο. Εκείνο το οποίο όμως η UEFA προσεφέρθηκε και επιμένει είναι στο ότι ναι μεν οι νόμοι της πολιτείας μπορεί να μην καλύπτουν στο βαθμό που πρέπει αυτές τις άσχημες καταστάσεις, όμως οι κανονισμοί της Ομοσπονδίας μπορούν κάλλιστα να είναι τόσο αυστηροί που να είναι αποτρεψικοί. Και αυτό είναι συζητήθηκε χθες το βράδυ και υπήρχαν οι εισηγήσεις της UEFA και την επόμενη Δευτέρα, να πω ότι έχω πληροφορηθεί, θα γίνει η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για να εγκρίνει τη σειρά των μέτρων, των αυστηρότατων μέτρων που θα προσπαθούν να προστατεύσουν, να είναι αποτρεπτικά ουσιαστικά στην συνεδρία. Ναι, βέβαια, διότι προληπτικά ξέρετε, η ΚΟΠ δεν μπορεί να είναι αστυνομία. Έτσι θα προσπαθήσει η Ομοσπονδία με τη βοήθεια της UEFA να αποτρέψει ή να κόψει αυτήν την γάγκρινα. Ξεκίνησα να λέω για τον Υπουργό της Δικαιοσύνης και της Δημόσιας Τάξης για αυτό το σχέδιο που προτείνει να καθέσει ενώπιον της Βουλής. Μπορεί να καθυστερήσει λιγάκι. Υπάρχει ένα διάστημα δίμηνο, εντάξει, καλύτερο αργά παρά ποτέ, εν πάση περιπτώσει. Καλύτερο αργά παρά ποτέ. Ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ απόλυτα ότι είναι διαχρονικό το πρόβλημα. Δεν είναι θέμα κυβέρνηση. Πράγματα και χθε και σήμερα, μα τι έγινε. Α δούμε τι βλέπουμε από τώρα και στο εξή, διότι έχει παραγίνει το πράγμα. Η UEFA, αυτό που είπα προηγουμένως, ότι προς τα γη της, δηλαδή, κάλεσε την Ομοσπονδία να εφαρμόσει εν το μέτρο των δυνατοτήτων της αυτά που κάνουν οι λοιπές ομοσπονδίες στην Ευρώπη. Διαφορετικά θα είχε πρόβλημα και η ίδια Ομοσπονδία και οι εκπρόσωποι αυτής στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Να κρούσουμε τον κόντονα του κινδύνου επ' αυτού. Εκείνο το οποίο η UEFA θα έκανε και προτίθεται να κάνει, ούτως ή άλλως, είναι να συντάξει έναν πειθαρχικό κώδικα που θα έχει σχέση με αυτά τα πράγματα, δηλαδή με τη διαφθορά στο ποδόσφαιρο, που να μπορεί να τον εφαρμόζει και στα τοπικά πρωταθλήματα, όχι μόνο στα δικά της
Αλλά εκεί που ορισμένες ομοσπονδίες είναι τόσο αδύνατες που δεν έχουν τον κατάλληλο πειθαρχικό κώδικα, να εύχεται η UEFA, εφόσον διαπιστώνει τέτοιου είδους παρατηρίες, να έρχεται από μόνη της UEFA, όπως το έπραξε στην περίπτωση της ομάδας της Κεντερμπέου της Αλβανίας, και να την τιμωρεί η ίδια με σοβαρές ποινές. Ναι, και που φτάνουν στον αποκλεισμό χωρών ή εκπροσώποντες από ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ναι, όχι και όχι μόνο. Ναι. Ακόμα και από τα ίδια τα πρωταθλήματά τους. Μάλιστα. Τα πρωταθλήματα. Από την πλευρά της ΙΚΟΠ έβαλε κάποια χρονοδιαγράμματα. Τη Δευτέρα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι και το συντομότερο δυνατό. Ναι, έχει διοικητικό συμβούλιο, διότι τις προάλλες να σε ενημερώσω, ο Πρόεδρε, ότι στην πρώτη του ουσιαστικά φετινή τηλεοπτική παρουσία στο Θήρα Σίγμα ο Κώστας Κουτσογούμνης παραδέχτηκε με βάση όλα όσα υπήρχαν τότε σαν δεδομένο, δηλαδή μιλούμε πριν κανένα μήνα, ότι στον κυπριακό ποδοσφαιρικό χώρο είναι μπάντε σκύλια λέστε πλέον. Στη στοιχηματική δραστηριότητα. Από τη στιγμή που νομοθετικά η ΚΟΠ δεν μπορεί να κάνει τίποτε, η πολιτεία δεν μπορεί να κάνει τίποτε, σηκώνουν όλα τα χέρια πάνω. Τώρα ταράζονται ο λίγο τι, τα λιμνάζονται τα νερά. Και περιμένουμε τις αμέσως επόμενες κινήσεις από πλευράς κυβέρνησης, από πλευράς ομοσπονδίας, από πλευράς γενικά αυτών που έχουν το μαχαίρι και το κρέας. Μπας και δούμε άσπρη μέρα. Μπας και ελαχιστοποιηθεί το τεράστιο πρόβλημα, γιατί επιμένω ότι γίναμε ρεζίλη διεθνώς. Έχεις 100% δίκαιο. Θα ήθελα όμως να τονίσω ότι η ομοσπονδία μπορεί να έχει το πάνω χέρι και να μην περιμένει κατά ανάγκη το κράτος να περάσει νομοθεσίες. Οι νομοθεσίες πρέπει να περάσουν. Δεν είναι αυτό που προσπαθώ να πω. Αλλά προτού περάσουν αυτές οι νομοθεσίες, έχει τον τρόπο η ίδια η ομοσπονδία, έχοντας το πάνω χέρι, να επιβάλλει τις δικές της ποινές που δεν έχουν να κάνουν τίποτε με την νομοθεσία που πάει να περάσει. Από όσα άκουσες, εσύ πιστεύεις, Πρόεδρε, ότι υπάρχει ακτίδα αισιόδοξη νότα? Εγώ λέω ναι. Έχει γίνει αντιληπτό από όλους ότι ή θα καθαρίσουμε το ποδόσφαιρο ή θα το διαλύσουμε. Άσπρο ή μαύρο. Δεν υπάρχει γκρίζα ζώνη. Δεν υπάρχει άλλο χρώμα. Μάλιστα. Και το τελευταίο, από τη στιγμή που εσύ προσωπικά ένιωσες την ανάγκη να επισκεφθείς την αρμόδια επιτροπή της UEFA να δεις τι γίνεται κλπ. Οι άνθρωποι της UEFA, οι συνάδελφοι σου εκεί, μιλώντας γενικότερα για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, βλέπουν ότι παραγίνεται το κακό με το στοίχημα και ειδικά για την Κύπρο, πώς νιώθεις όταν μιλάς μαζί τους για το πρωτάθλημα όταν σε ενημερώνουν? Να σας πω, η στοιχηματική δραστηριότητα κατά 85% είναι στην Ασία. Δεν είναι στην Κύπρο, ούτε στην Αγγλία, ούτε στη Γερμανία. Mm. Είναι στην αγορά της Ασίας. Οπότε εκεί που βλέπουν ότι υπάρχουν εύκολες λύες, φαίνεται, βλέπουμε και τους περισσότερους φακέλους, αφού θέλουμε να δούμε φακέλους. Και αυτές, δυστυχώς, και σε αυτές συμπεριλαμβάνεται και η Κύπρος. Περιορίζοντας αυτό. Και έχει εξέγουσαν εντός εισαγωγικών θέση. Είναι από τους πρωταγωνιστές. Δυστυχώς. Μάλιστα. Το καταλητικό σας σχόλιο ποιο είναι επ' αυτού? Να περιμένουμε να ακούσουμε την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και να ευχηθούμε ότι εκείνα τα οποία προαποφασίστηκαν χθες το βράδυ, όπως το ανακοίνωσε η ΚΟΠ, νομίζω διαβάζεται. Ναι, τα είπαμε το πριν. Εύχομαι να υλοποιήσει. Είτε αλλιώς επικρέμαται σαν δαμόκλειο σπάθη η οργή της UEFA. Θα είμαστε άξιοι της τύχης μας. Σε ευχαριστώ. Μένω με το άξιο της τύχης μας. Να είσαι καλά. Καλό υπόλοιπο της ημέρας. Έγινε. Γεια σου. Γεια σου. Λοιπόν, αυτά από τον εκ των αντιπροεδρών της UEFA, Μάριο Λευκαρίδη. Πάμε σε διάλειμμα. Βάλουμε στην κουβέντα μας σε λίγο, γιατί επαναρχίζει και το πρωτάθλημα. Ανεκτάριο.